Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι μια χαρά και χαίρομαι πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο γιατί θα κάνουμε μαζί ένα μακιγιάζ με καινούρια προϊόντα που τα λες και αγαπημένα μου γιατί δεν έχουν φύγει από τον ασεσέρ μου τον τελευταίο καιρό. Είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε επίσης. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, πατώντας τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Συνήθως ανεβαίνουν τα βίντεο κάθε Κυριακή, μπορεί να ανέβουν έτσι για έκπληξη και Σάββατο μεσάνυχτα, γιατί έχω δει ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η ώρα. By the way, πείτε μου στα σχόλια πότε σας αρέσει καλύτερα να ανεβάζω τα βίντεό μου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσω με ένα νέο προϊόν το οποίο αγόρασα στις εκπτώσεις, είναι από Bobbi Brown και είναι το Primer Plus Mattifier και θα το εφαρμόσω στο πρόσωπό μου με ένα flat πινέλο, ξεκινώντας βέβαια από το κέντρο του προσώπου, εδώ που βγάζω και την περισσότερη λιπαρότητα, στο ταφ δηλαδή. Αλλά θα προχωρήσω και προς τα έξω. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Να, αυτή αρκεί ας πούμε για το μέτωπο. Και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο primer που απορροφάται αμέσως και σου αφήνει και μια πολύ δροσερή αίσθηση. Περνάω στο Tinted Moisturizer που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Δεν θα χρησιμοποιήσω foundation γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και είναι από τη Laura Mercier. Είναι στην απόχρωση 3N1 Sand και έχει και SPF 30. Θα κάνω το ίδιο, θα βάλω μικρή ποσότητα στο πινελάκι μου και θα ξεκινήσω από το κέντρο του προσώπου και θα το απλώνω προς τα έξω. Έχω κάνει ένα ολόκληρο βίντεο αφιερωμένο στο Flawless Face, το αψεγάδια στο πρόσωπο δηλαδή της Laura Mercier, το οποίο αν δεν έχετε δει, σας βάζω το link και στην περιγραφή, αλλά και εδώ πάνω για να το δείτε. Θα συνεχίσω με το Flawless Fusion Concealer από Laura Mercier στην απόχρωση 2N και θα το φέρω εδώ κάτω από τα μάτια. Στο κέντρο του προσώπου για να δώσω φως, αλλά και σε όποιο σημείο έχω κάποια ατέλεια που θέλω να καλύψω. Και ήρθε η ώρα να σετάρουμε τα πάντα χρησιμοποιώντας την Sheer Finish Powder από Bobbi Brown. Μάλλον όχι τα πάντα, την περιοχή γύρω από τα μάτια θα κάνουμε τη συγκεκριμένη πούδρα. Και το υπόλοιπο πρόσωπο θα το σετάρω με την Translucent Powder της Laura Mercier. Για τα φρύδια σήμερα θα χρησιμοποιήσω το pomade αλλά και το πινελάκι από Anastasia Beverly Hills. Και για να σετάρω τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω και το αντίστοιχο brow gel από Anastasia, αυτό με το χρώμα. Πάμε να κάνουμε λίγο contouring με την Sculpting Powder του Kevin O'Quan στην απόχρωση medium και θα έρθω εδώ από το αυτί, θα ξεκινήσω και θα έρχομαι προς τα μέσα, μέχρι αυτό το σημείο δεν θα πάω πολύ κοντά στη μύτη μου ή στα χείλη μου και θα κάνω το ίδιο και στα πλάγια της μύτης μου. Πάμε σε bronzer και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την απόχρωση από την συλλογή του Lost in Amalfi, είναι η 01. Είναι μια πολύ απαλή απόχρωση που θεωρώ ότι ταιριάζει σε επιδερμίδες από πολύ λευκές έως μέτριες που είναι η δική μου. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εδώ, φέρνοντας το προς τα μήλα και θα δείτε πως θα ζεστάνει το πρόσωπο χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε βάλει πάρα πολύ bronzer. Το ίδιο και στους κροτάφους, αλλά και στο σαγόνι. Πάμε σε ρούς, θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από Hourglass. Και θα το φέρω εδώ. Δείτε τι γλυκό που είναι. Πάμε στα μάτια, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την παλέτα από Kiko Milano που την έχω ερωτευτεί και χαίρομαι τόσο πολύ που η Kiko, παιδιά, ήρθε επιτέλους στην Ελλάδα. Ολοκέντρωγιο κατάστημα έχει ήδη ανοίξει στο The Mall Athens. Αυτή εδώ είναι από τη συλλογή του Lost in Amalfi και είναι η 02. Θα πάρω ένα flat πινέλο και θα ξεκινήσω με αυτή εδώ τη σκούρα απόχρωση, μη σας τρομάζει. Και θα τη φέρω εδώ στη βάση του ματιού. Γιατί νομίζω ότι θέλω να κάνω κάτι αρκετά smoky σήμερα, αλλά πάρα πολύ εύκολο ταυτόχρονα. Θα τη φέρω λοιπόν εδώ και θα αρχίσω να τη σβήνω προς τα πάνω, στο κινητό βλέφαρο μόνο, με αυτό εδώ το πινέλο, προσπαθώντας να κρατήσω συγκεντρωμένο το πολύ χρώμα στη βάση κοντά στις βλεφαρίδες, έτσι. Οπότε ξεκινάω πάντα από εδώ και δουλεύω προς τα πάνω. Θα πάρω τώρα ένα πιο fluffy πινέλο και αυτή εδώ την πιο καφέ απόχρωση. Και θα αρχίσω να σβήνω αυτό το χρώμα προς τα πάνω. Θα μπλεντάρω τα δύο για αρχή και θα πάω προς τα πάνω προς το κόκαλό μου.
Με το ίδιο πινέλο θα πάρω ακόμα λίγο από αυτό εδώ το χρώμα και αφού το τεινάξω προσεκτικά θα έρθω στο κάτω μέρος του ματιού και θα κάνω μια πολύ πολύ λεπτή γραμμή. Και με το φλάφι πινέλο μου θα πάρω το καφέ και αφού το τεινάξω και αυτό προσεκτικά, γιατί έχει fallout και δεν το θέλουμε, θα το φέρω εδώ από κάτω για να κάνω ένα ωραίο σβήσιμο και να ενώσω το πάνω με το κάτω χρώμα. Τελευταίο βήμα για το μακιγιάζ των ματιών είναι να πάρω αυτή εδώ την ηρεδίζουσα σκιά, η οποία είναι συγκλονιστική, και να τη φέρω σε όλο το κινητό βλέφαρο σχεδόν, επικεντρώνοντάς τη στο εσωτερικό του ματιού και σβήνοντάς τη προς το εξωτερικό. Πάμε σε μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από Honest Beauty, η οποία έχει και Lash Primer από την μία πλευρά. Θα βάλουμε λοιπόν πρώτα το primer, θα περιμένουμε λίγο και αμέσως μετά θα βάλουμε τη μάσκαρα και παιδιά θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακότατο. Την παρήγγειλα από Cult Beauty, δεν περνάει τελωνίο, σε περίπτωση που τη θέλετε σας βάζω το link στην περιγραφή και για αυτό το προϊόν, όπως και για όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε σήμερα. Για highlighter επιστρέφω σε αυτή εδώ την παλέτα που χρησιμοποιήσαμε πριν από Kiko Milano, θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση και θα τη φέρω σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Wow, το λατρεύω. Μπορεί να είναι όσο διακριτικό ή όσο έντονο το θέλετε το συγκεκριμένο highlighter, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, μπορείς να το χτίσεις χωρίς να είναι υπερβολικό στην πρώτη εφαρμογή, χωρίς να έχει glitter, χωρίς να τονίζει άσχημα τις ατέλειες της επιδερμίδας. Επιστρέφω στη μάσκαρα και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Wow, δείτε τη διαφορά ανάμεσα στο ένα μάτι και στο άλλο και το μόνο που έχω κάνει είναι ότι έβαλα primer και αμέσως μετά μία στρώση μάσκαρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Τελικά νομίζω ότι θέλω να βάλω μαύρο μολύβι ματιών στα μάτια στο εσωτερικό, στο πάνω μέρος μόνο και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από London Copyright. Για τα χείλη σήμερα έχω επιλέξει δύο προϊόντα από Anita Brand Cosmetics, το Lip Liner Toffee και το κραγιόν στην απόχρωση Cream Latte. Το συγκεκριμένο lip liner, παιδιά, πιστεύω πηγαίνει με κάθε nude χρώμα κραγιόν. Είναι πάρα πολύ μαλακό, απλώνεται εύκολα και φυσικά θα κάνω overline στα χείλη μου γιατί μπορώ, γιατί είναι πολύ κοντά στο φυσικό χρώμα των χιλιών μου. Το κραγιόν από την άλλη, εκτός ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι βελούδινο, είναι σατινέ η υφή του και παρόλο που δεν είναι matte, είναι αρκετά σταθερό. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα, παρόλο που φεύγει η γυαλάδα η πρώτη, συνεχίζετε να έχετε ένα χρώμα στα χείλη σας. Και ως τελευταίο βήμα θέλω να κλειδώσω τα πάντα στη θέση τους, θα χρησιμοποιήσω το All Nighter Ultra Matte, το οποίο απέκτησα πρόσφατα για να δω αν διαφέρει από το κλασικό All Nighter και έχω να σας πω ότι αν είστε λιπαρές θα το λατρέψετε και φυσικά δίνει την ίδια διάρκεια στο μακιγιάζ όπως και το κλασικό All Nighter Setting Spray που νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα. Και αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ για σήμερα, χρησιμοποιώντας ως επιτοπλίστων καινούργια προϊόντα και σίγουρα τα πιο αγαπημένα μου τον τελευταίο καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Share, 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 γιατί sharing is caring. Φιλιά πάρα πολλά, να προσέχετε, να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!